Χαίρετε. Γεια σας. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου. Αυτό εδώ είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube και είμαι ενεή μπροστά σε μία επιστολή η οποία γράφεται για να μου ερωτήσει η κοπέλα με ποιο τρόπο να εκφράσει τα συναισθήματα limerans που έχει για έναν τύπο στη δουλειά και πώς να τα ξεκαθαρίσει νιώθοντας ότι χρωστάει αυτό στον εαυτό της, αλλά εγώ έχω να της πω άλλα πράγματα, ότι αλλού χρωστάει, εκτός από τις Μιχαλούς, χρωστάει στο παιδί της πρώτα και στον εαυτό της ύστερα να ξεπεράσει τα κολλήματα της και τους εθισμούς της. Έναν σοβαρό εθισμό που έχει. Ξέρω ότι δεν θα σας αρέσει αυτή η απάντηση. Ξέρω ότι έχει στείλει αυτή την επιστολή για να ακούσεις άλλα πράγματα, αλλά θα ακούσεις αυτά που κρίνω πως οφείλω να σου πω για να σε ταρακουνήσω, να σου βαρέσω καμπανάκια, μην τυχόν και ξυπνήσεις, μακάρι να ξυπνήσεις για το καλό του παιδιού σου και το δικό σου ύστερα. Δεν μας επιτρέπεται, δεν έχουμε τέτοιο δικαίωμα όταν φέρνουμε ανθρώπους στον κόσμο να συμπεριφερόμαστε τόσο ανεύθυνα, τόσο εγωκεντρικά, τόσο ναρκισσιστικά αν θέλεις. Συγγνώμη που σε στενοχωρώ, ξέρω ότι σε στενοχωρώ, αλλά αυτή είναι η απάντησή μου. Πάμε να διαβάσουμε μαζί την επιστολή. Ο τίτλος που έχει βάλει αρχικά η φίλη, «Η ζωή μου με πάει, δεν την πάω εγώ, δεν νιώθω καλά καιρό τώρα», και νιώθω ότι πρέπει από κάπου να ξεκινήσω να ξετυλίγω το νήμα. Αυτό το κάπου από το οποίο πρέπει να ξεκινήσεις για να ξετυλίξεις το νήμα, δεν είναι το να πας να μιλήσεις για τον έρωτά σου χωρίς ανταπόκριση στον κόμενο από τη δουλειά, είναι άλλο και θα διαφανεί τώρα που διαβάζουμε την επιστολή σου. Καλησπέρα Θέκλα. Χρειάζομαι με κεφαλαία ψυχοθεραπεία και έκανα τα πρώτα βήματα. Χαίρομαι που τα έκανες και να παραμείνεις σε αυτή την προσπάθεια της ψυχοθεραπείας. Σε παρακαλώ πολύ, είμαι αυστηρή μαζί σου, αλλά δεν το κάνω από κακία. Το κάνω επειδή νιώθω ότι χρειάζεται κάποιος να σου το κάνει αυτό. Να ξυπνήσεις. Σε παρακολουθώ στο κανάλι και διαβάζω βιβλία σου και κάποιον άλλο συναδέλφο σου. Επίσης όμως η ζωή μου με πάει. Δεν την πάω εγώ, δεν νιώθω καλά καιρό τώρα και νιώθω ότι πρέπει από κάπου να ξετυλίγω το νήμα. Αρχικά να σου πω για μένα. Είμαι 38 ετών, μονογονιός, με μια κόρη στο δημοτικό. Εδώ και 2 χρόνια μεγαλώνουμε οι δυο μας και στις διακοπές επισκέπτεται τον πατέρα της. Μεγαλώνετε οι δυο σας, όχι εσύ πρέπει να την μεγαλώνεις, όχι να μεγαλώνετε οι δυο σας, εσύ να μεγαλώνεις το παιδί σου. Από τη στιγμή που είσαι γονιός οφείλεις να μεγαλώνεις το παιδί σου, όχι να μεγαλώνετε οι δυο σας. Επέστρεψα στους γονείς μου και πρόσφατα μετακόμισα στο σπίτι που ανακαίνισα κάτω από τους γονείς μου. Ο χωρισμός έγινε γιατί έπρεπε να χωρίσω κάποια στιγμή και η περίοδος κορονοϊού μου φανέρωσε πως δεν μπορώ να έθελω τυφλό στην ελεύθερη ζωή του άντρα μου. Άλλωστε σαν δυο ξένοι ήμασταν τον τελευταίο καιρό. Συνενετικό διαζύγιο, επιμέλεια του παιδιού, μετακόμισα 500 χιλιόμετρα μακριά, στο γνώριμο περιβάλλον της ασφάλειας των γονιών, αφού ήμουν άνεργη και χωρίς σπίτι με ένα μικρό παιδί. Τοξικό περιβάλλον όμως και για μένα και για ένα μικρό παιδί. Δεν είχα τα κότσια να μείνω μόνη μου με το παιδί μου, ούτε ακόμη τα έχω. Άρα γι' αυτό λες μεγαλώνουμε μαζί με το παιδί. Μήπως εννοείς το μεγαλώνετε μαζί με τους γονείς σου. Χωρίς να είμαι αχάριστη για όσα προσφέρουν, νιώθω ότι μια ζωή θα χρωστάω και μπορώ εύκολα να ανοίγω το στόμα μου και να μαλώνω και να υπερασπίζομαι τον εαυτό μου και να κλείνω τα αυτιά μου και να αποστασιοποιούμε. Όμως είμαι ένα κορίτσι, μια γυναίκα που δεν πάλεψα για την ευτυχία μου ή δεν είχα τα σωστά όπλα στη μάχη αυτή και νιώθω ηττημένη. Πώς νομίζεις ότι θα παλέψεις την ευτυχία σου?
βρίσκοντας το θάρρος να εξομολογηθείς τον έρωτά σου σε κάποιον. Ο έρωτας δίνει την ευτυχία. Από τη φοιτητική μου ζωή, αφήνοντας τη σχολή μου, επειδή δεν είχα σθένος ψυχικό να συνεχίσω, έρχομαι πίσω στο πατρικό και αρχίζω να νιώθω έκτοτε υποδεέστερη συγκριτικά με αδέρφια, ξαδέρφια, σε ένα οικογενειακό περιβάλλον κλειστό, με διχόνοιες, εκ των υστέρων σε συγγένειες, και εγώ μέχρι και σήμερα κατάφερα να δουλεύω περιστασιακά, να φύγω κάποια στιγμή λίγο πιο μακριά, να κάνω προσπάθειες να μπω σε μια καινούρια σχολή που δεν μπόρεσα και πάλι να τελειώσω, γιατί αυτό το έργο το χρηματοδοτούσα αδρά και ήμουν αποκλειστικά υπεύθυνη εγώ. Μια ζωή μονότονη, ανούσια, χωρίς καλούς φίλους και κάποια στιγμή μέσα σ' όλα να τρέφω και το τέρας του τζόγου. Να τρέφω και το τέρας του τζόγου που μπήκε παράλληλα στη ζωή μου για να σαμποτάρει κάθε προσπάθεια μου παντού. Δεν το γνωρίζει κανείς ότι εδώ και 15 χρόνια παίζω και παίζω τους κόπους μου. Δεν πάει άλλο. Το πρόβλημα σου είναι ο τζόγος. Είναι ένας απέσιος εθισμός ο εθισμός στον τζόγο. Και αυτό είναι το νούμερο ένα πρόβλημα που έχεις, ο εθισμός στον τζόγο. Εδώ και 2 χρόνια εργάζομαι από το σπίτι σε καλή εταιρεία και είμαι καλά από οικονομική κατάσταση ή θα μπορούσα να είμαι αν δεν τζόγαρα. Θέλω να πω, έχω μια καλή δουλειά που μου δίνει έναν αξιοπρεπή μισθό και εγώ έχω ροπή στην εξάρτησή μου αυτή, που όταν παίζω λέω από μέσα μου το κάνω για το παιδί μου. Όχι, δεν το κάνεις για το παιδί σου, για το πάθος σου το κάνεις. Και μετά λέω το κάνω για μένα, για μια καλύτερη ζωή. Όχι, το κάνεις για το πάθος, το κάνεις για το συναίσθημα που νιώθεις όταν τζογάρεις και περιμένεις το αποτέλεσμα. Γι' αυτό το rush of dopamine, είναι adrenaline το κάνεις. Δεν το κάνεις ούτε για το παιδί σου ούτε για σένα, το κάνεις αρρωστημένα. Και κολλάω και λιώνω και γεμίζω νεύρα και θυμώ τα χάνω και όταν κερδίζω φουσκώνει το κεφάλι μου και τα κέρδη τα ποντάρω πάλι όλα πάντα, δεν μένει τίποτα. Είναι ένα αδιέξοδο εθισμός στον τζόγο, είναι μια πολύ σοβαρή αρρώστια. Πρέπει να ζητήσεις οπωσδήποτε βοήθεια για απεξάρτηση από τον τζόγο. Ψάξε να δεις ποιες υπηρεσίες δίνουν βοήθεια για απεξάρτηση από τον τζόγο. Και γυναίκες υπάρχουν εξαρτημένες στον τζόγο, όχι μόνο άντρες. Όταν παίζω ρωτώ τον εαυτό μου πού θες να το φτάσεις, αλλά ψέματα παίρνω, γιατί όλη τη χασούρα της ζωής θέλω να μου τη δώσει πίσω μια ζαριά και το σκυλί έτσι είναι αχόρταγο. Έχω κερδίσει 7 μισθούς και έπαιξα 14. Είναι αρρώστια σοβαρή ο τζόγος. Πολύ σοβαρή αρρώστια ο τζόγος. Αυτό είναι το νούμερο ένα πρόβλημά σου. Εθισμός στον τζόγο, τον οποίο προφανώς έχεις από 23 ετών, άμα λες ότι τώρα είσαι 38 και τζογάρεις 15 χρόνια. Και κακώς έκανες παιδί ενώ ήσουν εθισμένη στον τζόγο. Κακώς. Και είμαι και μόνη μου. Έχω ερωτική λαχτάρα μετά από καιρό πολύ για κάποιον μικρότερο μου από το χώρο εργασίας που δεν έχουμε επαφή. Είχαμε πειράγματα μέσω ομαδικού τσάτ στην εργασία που δεν μπορούσε να συνεχιστεί και όταν χώρισαν κάπως τον εργασιακό χώρο οι δρόμοι μας μου έδειξε με ένα μήνυμα δημόσιο ότι δεν υπήρχε κάτι άλλο παρά μια πλάκα. Ένιωσα χαζή και προδομένη για κάτι που μου πυροδοτούσε την καρδιά και με έκανε να νιώθω χαρά, να θέλω να ανοίγω τον υπολογιστή μου και να δουλεύω. Τζόγος πάλι και αυτό. Αυτό το κόλλημα πάνω σε έναν τύπο από τη δουλειά ο οποίος έκανε, ανέκανε προστατευμένο φλερτ μέσα από δημόσιο τσάτ της δουλειάς μοιάζει πάλι με τον τζόγο. Έχει περάσει μισός χρόνος και σκέφτομαι να του στείλω ένα μήνυμα στην εργασία μου όταν τύχει και πρέπει να μιλήσω μαζί του, έκτοτε ανεβάζω παλμούς και φοβάμαι μην πω κάτι που δεν πρέπει ή μην μου πει αυτός κάτι και πρέπει να το καταπιώ σαν μια πλάκα πάλι. Το παιδί σου το σκέφτεσαι καθόλου? Την κατάσταση στην οποία έχεις περιέλθει ως άνθρωπος τη σκέφτεσαι καθόλου? Απ' τη μια νιώθω ένα τεράστιο αποθυμένο και απ' την άλλη δεν ξέρω τώρα που βαλτώνω πάλι. Θέλω να τον πάρω τηλέφωνο, να του πω να βρεθούμε για ένα καφέ, ένα μπάνιο, κάτι φιλικό. Αλλά φοβάμαι τόσο την αποδοχή και το γεγονός ότι με ξεχώρισε στα μηνύματα,
Αλλά με άλλες ήταν φιλικά και εμένα με έπαιζε και στο τέλος με αποχαιρέτησε σαν να έπρεπε να δικαιολογήσει όσα έλεγε τόσο καιρό. Όταν του είπα δεν πέθανα θα τα λέμε και εμένα θα μου λείψεις, γύρισε και μου είπε στο δημόσιο τσάτ στη δουλειά φτάνει, σε χόρτασα. Έχω και άλλες δουλειές να κάνω και από τότε 2 φορές το τηλέφωνο του μίλησα και ή το πόδι μου και τα χέρια μου παίζανε τραμπάλα μαζί με την καρδιά μου. Και πριν λίγες μέρες με καλεί, τον καλό δεν απαντά κανείς, μιλάμε μετά με ένα μήνυμα για θέμα δουλειάς εν ώρα δουλειάς. Τον βλέπω συνεχόμενα στον ύπνο μου, αφού δεν τον βλέπω στο ξύπνιο μου, χαχαχα. Να είμαστε μαζί, να με φυλάει, να φεύγει και να τον ψάχνω, να έρχεται με ηρωνία ή να συναντιόμαστε δειλά με μούτρα κατεβασμένα και να παίζει το τραγούδι της Γαλάνη «Δεν είσαι εδώ». Μέσα στο όνειρο, σαν κάποιος να το πάτησε εκείνη την ώρα, γιατί αυτό το τραγούδι δεν το έχω ακούσει εγώ πολλά χρόνια. Το ξύπνησε το υποσυνείδητο με τους στίχους που λέει «Τρελάθηκα, είναι ό,τι ζω». Ιστερόγραφο έγραψα πολλά και δεν έδωσα ιδιαίτερη σημασία στη ροή μου, γιατί βλέπεις ξεκάθαρα τα προβλήματα μου έτσι. Θέλω τη συμβουλή σου. Αξίζει να ξεγυμνώσω τα συναισθήματα μου με κάποιον που ανήκουμε στον ίδιο εργασιακό χώρο και νιώθω συναισθήματα? Ήθελα να τολμήσω να δω τι νιώθω τελικά, μόνο αν του μιλήσω θα καταλάβω αληθινά, όμως νιώθω ότι θέλω να του πω για όλη μου τη ζωή και δεν ξέρω πώς θα αισθάνομαι μετά. Κλαίω τα βράδια, νιώθω την απόρριψη, του θυμώνω και μετά τον μπερδεύω έξω, νομίζω τον βλέπω και νιώθω ότι κάπως πρέπει να το ξεκαθαρίσω αυτό, γιατί ακόμη και στη δουλειά νιώθω τα πειράγματα και δεν ξέρω αν πρέπει να πω κάτι, να σχολιάσω, γιατί δεν ήξερα τι ήταν και τώρα έχει μείνει ένας πόνος και ένα καρδιοχτύπη να με συντροφεύει. Δεν θέλω να το καταπιώ και αυτό, το χρωστώ στον εαυτό μου, οπότε πώς να ξεκαθαρίσω? Σε ευχαριστώ από την καρδιά μου, Θέκλα. Με βλέπεις πώς σε κοιτάω? Πάρα πολύ αυστηρά σε κοιτάω. Σύνελθε, ξύπνα, δεν πας καθόλου καλά. Και παίρνεις και ένα 7χρονο παιδί στο λαιμό σου. Ξύπνα! Είσαι μάνα! Είσαι μάνα! Ξύπνα! 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 Το πρόβλημα σου δεν είναι ο γκόμενος στη δουλειά. Ο πιθανός γκόμενος, ο οποίος μπορεί να σε φλέρταρε στο δημόσιο τσάτ, μπορεί να μην σε φλέρταρε, έριχνε υπονοούμενα. Τι που ζεις μέσα στη φαντασία σου? Ζεις μέσα σε εθισμού, στον εθισμό του τζόγου, στον εθισμό ενός ανεκπλήρωτου έρωτα, στο λίμερανς. Τα έχεις κάνει όλα μία σούπα. Γράφεις ένα κείμενο ατέρμονο, δεν έχει μία τελεία, ένα κόμμα δεν έχει το κείμενο σου, τίποτα. Είναι όλα γραμμένα. Έχει μερικές τελείες, ελάχιστες τελείες. Στο τέλος του παραγράφου βάζεις τελεία. Τα έχεις όλα μέσα στο μυαλό σου φουλ μπερδεμένα. Οπωσδήποτε πρέπει να εστιάσεις στη ψυχοθεραπεία. Οπωσδήποτε πρέπει να εστιάσεις την απεξάρτηση από τον τζόγο. Ξέρω ότι είναι ταμπού να παραδεχθεί μια γυναίκα ότι έχει εθισμό στον τζόγο. Έχουν όμως και γυναίκες εθισμό στον τζόγο, όχι μόνο άντρες. Ο εθισμός στον τζόγο είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα. Είναι ένας από τους εθισμούς ο οποίος παραπέμπει αυτόματα σε ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας. Γιατί σε ενδιαφέρει μόνο η εγωιστική ικανοποίηση που λαμβάνεις κάθε φορά που ανεβαίνει, ξαναλέω, η ντοπαμίνη και η αδρεναλίνη στο αίμα σου όταν τζογάρεις και περιμένεις το αποτέλεσμα. Πραγματικά ζεις για να είσαι μέσα σε ψευδεστήσεις, ζεις για να είσαι μέσα στη φαντασία σου, δεν αντιλαμβάνεσαι καθόλου την ευθύνη που έχεις ως μητέρα. Όταν είμαστε μητέρες έχουμε πρωτίστως την ευθύνη να είμαστε καλά, να είμαστε υγιείς ψυχικά, ψυχοσυναισθηματικά και σωματικά και να φροντίζουμε τα παιδιά μας. Αν ήσουν μόνη σου, αν δεν είχες παιδί και πήρες και την αποκλειστική φροντίδα του παιδιού, την επιμέλεια του παιδιού και το πήρες και μαζί σου και πήγες πίσω στο οικογενειακό περιβάλλον. Φυσικά, πρόσεξε πάρα πολύ καλά. Γιατί έχει πολλούς ανθρώπους που μεγάλωσαν σε δυστοπικά οικογενειακά περιβάλλοντα και δεν εξελίχθηκαν σε ανθρώπους οι οποίοι ζουν στη φαντασία τους. Ζουν μέσα στους εθισμούς και τα φορτώνουν όλα
στις δυσκολίες από τις οποίες μεγάλωσα. Φυσικά εσύ δεν λες φταίνε για όλα οι γονείς μου. Περιγράφεις δύσκολο οικογενειακό περιβάλλον. Λες κιόλας ότι θα είσαι αχάριστη αν παραπονηθείς. Πόσο μπέρδεμα έχεις μες στο μυαλό σου. Είμαι σίγουρη ότι αν μου γράφει αυτό το γράμμα, ένα κορίτσι 15 χρόνων θα το γράφει πιο συγκροτημένα. Και με καλύτερη δομή, γιατί η δομή της γραφής μας αποδεικνύει και τη δομή του μυαλού μας. Και το πώς τα έχουμε όλα συγγυρισμένα μέσα μας ή πώς τα έχουμε όλα φουλ μπερδεμένα. Σταμάτα να ασχολείσαι με οποιοδήποτε γκόμενο. Δεν είναι το ερωτικό το πρόβλημά σου. Το πρόβλημα σου είναι ότι δεν είσαι καλά. Είσαι άρρωστη, εντός εισαγωγικών άρρωστη, είσαι άρρωστα κολλημένη στον τζόγο, είσαι θυσμένη. You are an addict. Και χρειάζεσαι οπωσδήποτε απεξάρτηση. Έψαξα τώρα έτσι πρόχειρα τι υπηρεσίες υπάρχουν στην Ελλάδα. Υπάρχει η γραμμή βοήθειας 1114 για τον τζόγο, η γραμμή βοήθειας 1145 για τις εξαρτήσεις, στο ΚΕΘΕΑ, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων, γίνεται απεξάρτηση από τα τυχερά παιχνίδια και λέει η θεραπεία απεξάρτησης από τον τζόγο στο ΚΕΘΕΑ στηρίζεται σε ένα εξατομικευμένο πλάνο που διαμορφώνεται αναλόγως με τις ανάγκες του ενδιαφερόμενου ενδιαφερόμενης ώστε να μην αποκόπτεται από το περιβάλλον και τις δραστηριότητες του της. Στα θεραπευτικά προγράμματα παρέχεται ατομική συμβουλευτική, ομαδική ψυχοθεραπεία, ψυχιατρική υποστήριξη, οικογενειακή θεραπεία, θεραπεία ζεύγους. Ο ή εξυπηρετούμενος εξυπηρετούμενη προσέρχεται στο πρόγραμμα συνήθως 1-2 φορές την εβδομάδα ανάλογα με τη θεραπευτική φάση στην οποία βρίσκεται. Τα προγράμματα στοχεύουν στην αντιμετώπιση των αιτιών που οδήγησαν στην εξάρτηση από τα τυχερά παιχνίδια και στην οικοδόμηση ενός νέου τρόπου ζωής απαλλαγμένου από το πρόβλημα. Η θεραπευτική υποστήριξη εστιάζει στα ακόλουθα: διερεύνηση και κατανόηση της πορείας που έχει οδηγήσει το άτομο στην προβληματική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια, στρατηγικές και μεθόδους για τη μείωση της ενασχόλησης με τον τζόγο, ανάπτυξη κινήτρων για την αποχή, εκπαίδευση για την αντιμετώπιση καταστάσεων υψηλού ρίσκου, εκμάθηση μεθόδων επίλυσης προβλημάτων και διαχείρισης διαπροσωπικών σχέσεων, θεραπεία οικογένειας και θεραπεία ζεύγους. Η παροχή των υπηρεσιών είναι δωρεάν, τηρείται το απόρριτο και προστατεύεται η ανωνυμία. Ποια είναι τα σημάδια της εξάρτησης από τον τζόγο? Τα συμπτώματα του εθισμού είναι μερικές φορές δύσκολο να ανιχνευθούν και μπορεί να γίνονται αντιληπτά μόνο από όσους συνδέονται πολύ στενά με τον παίχτη ή την παίχτρια. Γενικά, τα σημάδια εθισμού στον τζόγο εντοπίζονται κυρίως όταν η συμπεριφορά του ατόμου που παίζει επηρεάζει την καθημερινότητα και τις σχέσεις του. Ένα άτομο που ασχολείται παθολογικά με τον τζόγο παρουσιάζει έντονη ενασχόληση με τον τζόγο, ανησυχία και ευερεθιστότητα όταν επιχειρεί να τον διακόψει ή να τον ελαττώσει. Τάση δανεισμού χρημάτων για να αντιμετωπίσει προσωρινά τα οικονομικά του προβλήματα. Επανειλημμένες ανεπιτυχείς προσπάθειες να ελέγξει, να ελαττώσει ή να διακόψει τον τζόγο. Πολλή ώρα ή αδικαιολόγητα διαστήματα απουσίας από το σπίτι και τη δουλειά. Αλλεπάλληλα δάνεια, υπερφορτωμένες πιστωτικές κάρτες, ακάλυπτους λογαριασμούς και αδικαιολόγητη απουσία χρημάτων από τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Εντατική μελέτη των προγραμμάτων και των προγνωστικών από την τηλεόραση, τις εφημερίδες, το ραδιόφωνο και το διαδίκτυο. Απομόνωση προκειμένου να σκεφτεί τρόπους με τους οποίους θα παίξει ένα παιχνίδι. Άρνηση απέναντι σε υποδείξεις ή αναφορές στον άλλο για τον τρόπο με τον οποίο ασχολείται με τον τζόγο. Μείωση της αποδοτικότητας στην εργασία. Δυσφορία, θυμό και κλιμακούμενη ένταση αν κάτι τον εμποδίσει να παίξει. Χαρούμενη διάθεση, διωγγωμένο εγώ και ανακούφιση σε περίπτωση κέρδους. Λοιπόν, υπάρχει και η τηλεφωνική γραμμή SOS 1031 του ΟΚΑΝΑ, Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών. Τηλεφωνική γραμμή SOS 1031. Η γραμμή SOS 1031 του ΟΚΑΝΑ αποτελεί υπηρεσία άμεσης πρόσβασης, η οποία άρχισε να λειτουργεί το Σεπτέμβριο του 2000. Στελεχώνεται από ειδικά εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό και είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Υπερωσιών Τηλεφωνικής Βοήθειας. Βασικός στόχος της λειτουργίας της είναι, τηρώντας το απόρριτο και την ανωνυμία, να παρέχει πληροφόρηση σχετικά με τις εξαρτησιογόνες ουσίες, τζόγο, διαδίκτυο, συμπτωματολογία και παρενέργειες. Στην περιγραφή του βίντεο θα σου βάλω δύο συνδέσμους. Ο πρώτος σύνδεσμος θα είναι ο σύνδεσμος από το ΚΕΘΕΑ που μιλάει για τα τυχερά παιχνίδια και τον τζόγο
Και ο δεύτερος σύνδεσμος είναι από τον ΟΚΑΝΑ για τη γραμμή SOS 1031 και τις υπηρεσίες που μπορείς να βρεις. Μπορείς να ψάξεις να βρεις και αλλού εσύ ίδια πληροφορίες, νομίζω όμως ότι αυτές είναι αρκετές. Λοιπόν, θέλω να καταλάβεις ότι δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα μαζί σου εγώ προσωπικά, δεν σε γνωρίζω προσωπικά και δεν επηρεάζομαι εγώ προσωπικά από τη δίνη στην οποία βρίσκεσαι. Επηρεάζεται όμως αναπόφευκτα το παιδί σου πέραν από εσένα. Είσαι πολύ βαθιά βαλτωμένη. Βρίσκεσαι σε μια εξαιρετικά δύσκολη συνθήκη. Έχεις πρόβλημα. Και το πρόβλημα σου δεν είναι αυτός ογκόμενος από τη δουλειά, το πρόβλημα σου είναι ο εθισμός στον τζόγο. Αυτό το πρόβλημα φαίνεται πως παίζει το ρόλο του να σε κρατάει συνεχώς βαλτωμένη, συνεχώς απορροφημένη με τον εαυτό σου και τις αγωνίες σου, οι αγωνίες σου είναι αν θα κερδίσει το στοίχημα σου ή το παιχνίδι σου που παίζεις, αν σε θέλει ογκόμενος το ένα ή το άλλο, και να μην βλέπεις μπροστά σου την πραγματική ζωή. Πως είσαι στην ηλικία των 38 ετών εξαρτημένη από τους γονείς σου, πως ό,τι έχεις ξεκινήσει να σπουδάσεις δύο φορές το παράτησες και πως το μόνο που δεν παρατάς είναι τον εθισμό σου. Μπορείς να είσαι σταθερή σε κάτι και αυτό το κάτι στο οποίο είσαι σταθερή είναι το τάισμα συνεχώς του εθισμού σου. Είναι προβληματικός ο τρόπος που λειτουργείς, είναι προβληματική η προσωπικότητα σου και χρειάζεσαι άμεση βοήθεια. Όχι απλή ψυχοθεραπεία κάπου, αλλά εξειδικευμένη ψυχοθεραπεία, εξειδικευμένο πρόγραμμα αντιμετώπισης του εθισμού στον τζόγο. Όλα τα άλλα δεν μπορούν να συμβούν αυτή τη στιγμή. Οφείλεις πρώτα απ' όλα να καθαρίσεις, οφείλεις πρώτα απ' όλα να αντιμετωπίσεις κατάματα το πραγματικό σου πρόβλημα, που το πραγματικό σου πρόβλημα είναι ότι είσαι εθισμένη στον τζόγο, εθισμένη, πρόβλημα, να σταματήσεις να βλέπεις τον εαυτό σου σαν μια κοπέλα η οποία απλώς έχει μοναξιά και της αρέσει κάποιος στη δουλειά. Δεν είναι αυτό το θέμα σου. Το θέμα σου είναι ο εθισμός σου. Και ο εθισμός σου συμβαίνει και στα πλαίσια της στάσης σου απέναντι στη ζωή. Δεν αμφισβητώ ότι υπάρχουν και υπήρξαν προβλήματα στην οικογένεια από την οποία μεγάλωσες. Δεν αμφισβητώ για το ότι υπάρχουν λόγοι που σε έκαναν πιο ευάλωτη στο να καταπέσεις σε αυτόν τον εθισμό. Δεν είναι όμως αυτοί οι λόγοι δικαιολογία για να παραμένεις εθισμένη, ούτε είσαι σε θέση έτσι όπως είσαι αυτή τη στιγμή, ούτε να στηρίξεις τον πιο βασικό ρόλο που έχεις στη ζωή σου, που είναι να είσαι η μητέρα της κόρης σου, ούτε να στηρίξεις οποιαδήποτε άλλη σχέση. Λες ότι η περίοδος του κορονοϊού σε έκανε να ανοίξεις τα μάτια σου και να δεις ότι ο άντρας σου ζούσε ελεύθερη ζωή και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Μήπως όμως και ο εθισμός σου σε έκανε να μπεις και να παραμείνεις σε ένα γάμο που δεν ξέρω τι θέματα είχε ο γάμος, ή αν ο γάμος έφτασε εκεί που έφτασε και λόγω του δικού σου εθισμού. Οι άνθρωποι που είναι εθισμένοι σε διάφορες ουσίες, οι άνθρωποι που είναι εθισμένοι στον τζόγο, αφήνουν τη ζωή να κυλά μέσα από τα χέρια τους και αντί να ασχολούνται με τα ουσιαστικά και τα πραγματικά ζητήματα της ζωής, ασχολούνται με τον εθισμό τους. Πρόκειται για μια εντελώς εγωκεντρική στάση ζωής. Ασχολούμαι μόνο για να νιώσω ευχαρίστηση, ασχολούμαι μόνο για να νιώσω ανακούφιση, ασχολούμαι μόνο με αυτό το πράγμα το οποίο απασχολεί το μυαλό μου, απασχολεί το είναι μου. Και δεν δίνω καμία προσοχή ούτε στα παιδιά μου, ούτε στον ίδιο μου τον εαυτό να τον προστατεύσω, να τον προφυλάξω, να τον οικοδομήσω. Δεν είναι ένας υγιής τρόπος ζωής ο τρόπος ενός ανθρώπου που είναι εξαρτημένος από τον τζόγο, από τα ναρκωτικά, από το αλκοόλ. Μιλάμε για εθισμούς οι οποίοι παίρνουν ουσιαστικά την προσοχή μας από τη ζωή την ίδια. Ο άνθρωπος που είναι εθισμένος ζει για τον εθισμό του, δεν ζει τη ζωή του, ζει τον εθισμό του και αδικεί όσους εξαρτούνται από αυτόν, και αυτή τη στιγμή εξαρτάται από εσένα η κόρη σου. Αυτή τη στιγμή οφείλεις πρωτίστως για την κόρη σου να σταθείς στα πόδια σου, να ξεπεράσεις τον εθισμό σου, να τον
νικήσεις τον εθισμό σου. Δεν είμαι ειδική στους εθισμούς. Δεν είναι η εξειδικεύση μου εθισμοί. Υπάρχουν όμως άνθρωποι που εξειδικεύονται στους εθισμούς. Σου είπα, διάβασε στην περιγραφή αυτού του βίντεο, θα σου έχω δύο συνδέσμους, τους οποίους όταν τους πατήσεις είμαι σίγουρη ότι γνωρίζεις από διαδίκτυο, γιατί και τη δουλειά σου την κάνεις μέσω διαδικτύου και τον τζόγο σου φαντάζομαι τον κάνεις μέσω διαδικτύου. Όταν πατήσεις πάνω στους συνδέσμους θα βρεθείς σε σελίδες που έχουν πληροφορίες για το πώς να επικοινωνήσεις, πώς να κλείσεις ραντεβού και να ξεκινήσεις χθες, όχι αύριο. Να ξεκινήσεις χθες την προσπάθεια απεξάρτησης και να το βάλεις στόχο πρώτα απ' όλα να ξεπεράσεις το θηρίο του εθισμού στον τζόγο. Και στην ουσία να ξεπεράσεις και τον απίστευτο εγωκεντρισμό σου. Είναι απίστευτος εγωκεντρισμός να ζούμε για τα πάθη μας. Είναι απίστευτος εγωκεντρισμός να ζούμε για το rush που θα μας δώσει το ποντάρισμα. Είναι απίστευτος εγωκεντρισμός να έχουμε παιδί και αντί έγνοια μας να είναι πώς να είμαστε καλά και καλοί γονείς, η έγνοια μας να είναι πώς να κερδίσουμε στον τζόγο ή πώς να εξομολογηθούμε τον έρωτά μας σε έναν τύπο που αν πραγματικά ήταν ερωτευμένος μαζί μας θα μας το έλεγε. Αποσπάσεις από την πραγματικότητα της ζωής, η εξάρτηση είναι η μεγαλύτερη απόσπαση, οι εξαρτημένοι άνθρωποι ασχολούνται με τον εθισμό τους και γλιτώνουν εντός αγωγικών ή αποφεύγουν να ασχοληθούν με τα ουσιαστικά προβλήματα στη ζωή τους. Δεν σου φταίει όμως το παιδί σου. Γνωρίζω δεκάδες χιλιάδες παιδιά εξαρτημένων ανθρώπων, αλκοολικών, ναρκωμανών, τζογαδόρων, οι οποίοι πέρασαν πάρα πολύ άσχημα παιδικά χρόνια. Ακόμη και αν δεν υπήρχε έκδηλη κακοποίηση όπως σωματική κακοποίηση, λεκτική κακοποίηση, σεξουαλική κακοποίηση, η συναισθηματική παραμέληση που υφίσταται το παιδί ενός εξαρτημένου γονιού αποτελεί από μόνη της τεράστια μορφή κακοποίησης. Έχω γνωρίσει δεκάδες χιλιάδες τέτοιων παιδιών τα οποία θέλω να έρθουν στα σχολεία να σου γράψουν την άποψή τους για το πού θα έπρεπε να στραφεί η προσοχή των γονέων τους όταν αυτά ήταν στην ηλικία της κόρης τους και οι γονείς τους αντί να ασχολούνται με το πώς να είναι καλά και να είναι καλοί γονείς, ασχολιόντουσαν με το πώς να ταΐζουν την εξάρτηση τους και τον εθισμό τους. Και δεν ξεπερνιέται ο ένας εθισμός με έναν άλλον. Δηλαδή έχω εθισμό στον τζόγο και θα υποκαταστήσω τον εθισμό στον τζόγο με τον εθισμό σε έναν γκόμενο, οπότε όλα καλά. Όχι. Ο εθισμός ξεπερνιέται με τη δέσμευση στην απεξάρτηση. Εύχομαι, περιμένω, ελπίζω, προσεύχομαι να το πράξεις.